Το σπίτι που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Χωράει άραγε σε ένα μουσείο το όραμα ενός τέτοιου ποιητή. Ομπρός, παγκασίκος με κουφάρι. Και εδώ θα δώσουμε τα φύστρα εξαίσιο σώμα για φίλια παγκασίκο σου με να λέει πως από τον χρόνο χωράει ο ήλιο. Ήταν πολύ ωραίος και το ξέρε. Ήταν μεγάλος λυρικός ποιητής και το ξέρε. Φλογάτη, γελαστή, ζεστή, από τα μπέλια απάνω στεν εκείταγε η σελήνη, πως ευάδιζα, βομβούσε, πήρωνε τα θάμενα, θάρτη τάχα ποτέρας, με στεν άργη ώρα, που η ψυχή της αρκούδας και του γύφτου, η ψυχή... Η ζωή και η ποίηση του Άγγελου Σικελιανού ορίζονται από τρεις διαδρομές. Την πορεία αυτογνωσίας του, την αναζήτηση πανανθρώπινων αξιών και τον όριμο λυρικό του λόγο. Ήταν 6 φορές υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ. Ο Άγγελος έχει όραμα τη συμφιλίωση των λαών. Για να το κάνει πράξη, επιλέγει τους Δελφούς. Είναι ο τόπος όπου στην αρχαιότητα εκφράστηκε η παγκόσμια αδελφοσύνη. Τα σχέδιά του στηρίζει με κάθε τρόπο και για όλη της τη ζωή η Εύα. Η προετοιμασία είναι μακρά, επίπονη και πολυδάπανη. Ο Άγγελος και η Εύα οργανώνουν 2 δελφικές εορτές με τραγωδίες, αγώνες στο στάδιο και λαϊκά δρόμενα. Υφαίνει ένα-ένα στον αργαλιό τα κοστούμια με ύφασμα από βαρύ μετάξι. Η Εύα σηκώνει όλο το βάρος. Σχεδιάζει και υφαίνει ακόμη και τα κοστούμια και συνεργάζεται για τις μάσκες. Διδάσκει τον χορό και συμβάλλει στη μελοποίηση. Οι δαπάνες είναι υπέρογγες ακόμη και για την περιουσία της Εύας. Τα σπίτια της Σικιάς και των Δελφών υποθηκεύονται. Το σπίτι στη Σικιά εκπληστηριάζεται. Πώς συγκροτήθηκε η σκέψη του Σικελιανού? Ποιος ήταν ο άνθρωπος πίσω από τον ποιητή? Ο Σικελιανός, ως άλλος Οδυσσέας, αναζητά την απόλυτη αλήθεια. Οι αναζητήσεις του ξεκινούν από τον γενέθλιο τόπο, απλώνονται σε ανατολικές θρησκείες, στην αρχαιοελληνική, χριστιανική και σύγχρονη πνευματική δημιουργία και φτάνουν ως τον φορέα της αλήθειας, τον λαό. Η ζωή του και η δημόσια δράση του είναι όπως και η ποίησή του, ξεχωριστή και πάνω από τα κοινά μέτρα. Πατρογονικές καταβολές, ιστορικές νομοτέλειες και οι αφοσιωμένες του γυναίκες διαμορφώνουν τη ζωή και το έργο του. Τον πρωτοείδα να στέκεται κάτω από το αστρατορό φως του ήλιου, έξω από την πόρτα μου. Αν συγκεντρωθεί ξαφνικά σε ένα φως που δεν έλαμπε καθόλου. Και τα μαλλιά τη σκέπαζαν αν τα ρίχνε ως τα πόδια. Η Εύα πετάει τα ευρωπαϊκά της ρούχα και ντύνεται μόνο με δικά της υφαντά και χειροποίητα υποδήματα. Στο θέατρο καθόταν ακριβώς μπροστά μου με την κόρη του Παλαμά, την Αυσικά,
Και εγώ καθόμουν πίσω πάλι με την Έλλη Λαμπρή. Παντρεύονται στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Με τον Αργαλιό, η Εύα στήριξε την παραδοσιακή δημιουργία. Με τον ίδιο Αργαλιό, η Άννα στήριξε οικονομικά την ίδια και τον Άγγελο. Τον Αργαλιό μου τον έμαθε η Εύα Σκυλιανού και λέω πως αυτή τη ζωή που εκράτησα με τον τρόπο που τα έβγαλα πέρα, τη χρωστώ στον Αργαλιό. Με όλα αυτά απόκαμα, ζητάω να αναπαυτώ στο μνήμα. Να βλέπω, λέω, την αρετή ζητιά να γεννημένη. Το κούφιο τίποτε, φεδρό με κορδωμένο βήμα. Η Εύα επιστρέφει στην Ελλάδα ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Άγγελου. Πεθαίνει στην Αθήνα 2 μήνες μετά και θάβεται στους Δελφούς. Η Άννα θα ζήσει 55 χρόνια μετά το θάνατο του Άγγελου, διαχειριζόμενη την πνευματική του κληρονομιά. Στην κουζίνα του σπιτιού, παρά τις αλλαγές μέσα στα χρόνια, ίσως και να υπάρχουν ακόμη γωνιές που αντίκρισε το μάτι του ποιητή.